Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το συζητούμενο νομοσχέδιο, ενώ εμφανίζει ασύνδετες μεταξύ τους διατάξεις, στην πράξη υπηρετούν ένα και μόνο σκοπό. Την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιτάχυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με την ενίσχυση του αστικού κράτους και του πολιτικού του συστήματος, ικανά να υπηρετούν τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου σε κάθε φάση, στην παρούσα για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καπιταλιστικής οικονομίας, την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά της. Πιο ειδικά για το νομοσχέδιο, η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το πρόσχημα της συμμετοχικής δημοκρατίας ότι δήθεν οι λαοί έχουν λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντίκρισμα με μία και μόνο προϋπόθεση. Να μην αμφισβητηθούν τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αξίες της και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να θέσει θέμα κατάργησης του εργοδοτικού lockout. Πιο πολύ είναι οι περιορισμοί και οι κυρώσεις που προβλέπει από παραβάσεις της λειτουργίας της παρά τα δικαιώματα. Ακόμα και η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση, ούτε και μπορεί να προσδιορίζει το περιεχόμενό της. Επιβεβαιώνεται πλήρως το ΚΚΕ με την κριτική που έγκαιρα και τεκμηριωμένα έκανε, ότι δηλαδή πρόκειται για αντιλαϊκό πυροτέχνημα εξοραϊσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χειραγώγησης συνειδήσεων, όταν όλοι σας και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης την εμφανίζεται ως μορφή δήθεν συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για κάποια φιλολαϊκή στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβάλλουν από προσανατολιστικά η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά για πορεία σε αντιδραστική κατεύθυνση. Κάθε βήμα που ενισχύει τη συνοχή της Υπεριαλιστικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, ενισχύει τον πραγματικό αντίπαλο των εργαζομένων, δηλαδή τη δικτατορία του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν είναι ένα απάνεμο λιμάνι, πρόκειται για υπεριαλιστική διακρατική ένωση κεφαλαίου. Δεν υπήρξε ούτε και ποτέ μπορεί να γίνει ένωση ισότιμη και φιλική για τους λαούς συνεργασίας, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει συμμετοχική δημοκρατία με την έννοια που το θεωρούν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ποτέ διαδικασία κατάργησης της ανισομετρίας, σύγκλησης της ανάπτυξης και ευημερίας προς τα πάνω. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι πρέπει να καταδικάσουν αυτά τα αντιδραστικά ευρωνησιακά εργαλεία, να εντείνουν την πάλη τους ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο το αντιλαϊκό οικοδόμημά της και τα μονοπόλια που υπηρετεί. Δεύτερον, θα επιμείνουμε όπως και στη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το άρθρο 44, με το οποίο καταργείται το δικαίωμα που είχαν οι παρατάξεις να θέτουν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πόσο μάλλον την δυνατότητα που δίνονται σε μαζικούς λαϊκούς φορείς να θέτουν επίγοντα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και απόφαση. Είναι φανερό ότι αυτή η μεθόδευση έχει ένα και μόνο στόχο, να επιβληθεί σιωπητήριο στα Δημοτικά Συμβούλια. Κυβέρνηση και ΕΔΕ με πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε συμμαχία με τις άλλες δυνάμεις, έχουν κοινή γραμμή πλεύσης. Ο καημός τους δεν περιορίζεται απλά στη φήμωση των παρατάξεων της μειοψηφίας. Αυτό που κύρια επιδιώκουν είναι να αποστηρώσουν τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων από τις διεκδικήσεις και την αντίδραση του λαϊκού παράγοντα. Αυτό είναι που σας ενοχλεί. Το δικαίωμα παρέμβασης του λαϊκού παράγοντα σας δυσκόλευε, σας εξέθετε μπροστά στα μάτια των δημοτών, και αυτό γιατί η προβολή διεκδικήσεων αποκαλύπτει αντικειμενικά τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής των κυβερνήσεών σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ρόλου των δημοτικών αρχών ως προθήμων να την υπηρετήσουν, υπεραμεινόμενες της λογικής της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικής λειτουργίας και ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών και δομών, την ανεμπόδιστη προσαρμογή των Δήμων στις κατευθύνσεις της πράσινης ανάπτυξης για να υπηρετηθούν οι πράσινες business και η στρατηγική του κεφαλαίου. Η νομοτεχνική που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στην Επιτροπή
αποτελεί έναν ελιγμό μόνο και μόνο για να ξεγελάσει όσους και όσες αντιδρούν. Παρατάξεις και φορείς του λαού να διασκεδάσει τις αντιδράσεις από την γενικευμένη κατακραυγή, να παραπλανήσει για να αποδεχτούν αντιδημοκρατικές και αυταρχικές μεθοδεύσεις. Σε κάθε περίπτωση παραμένει ο στόχος που είναι η φήμωση της διαφορετικής φωνής. Έτσι κι αλλιώς βέβαια η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που έχετε ψηφίσει όλοι σας, που δεν αφουγκράζεται καν τα προβλήματα του λαού, δεν λειτουργεί προς όφελός του και που φυσικά έρχεται και το άρθρο 44 που κάνει ακόμα πιο αντιδημοκρατική τη λειτουργία του. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στη λειτουργία, στην εσωτερική λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων. Γι' αυτό σας ζητάμε να την αποσύρετε εδώ και τώρα. Αντί να δώσετε χρηματοδότηση ανάσα στους Δήμους που έχουν φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας, όπως σας ζήτησε και ο Δήμαρχος της Πάτρας προχθές με επιστολή του για τις πληρωμές των συμβασιούχων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ που παραμένουν απλήρωτοι, ενώ είναι υποχρέωση της κυβέρνησης, του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας που τους προσέλαβε να τους πληρώσει. Ναι ή όχι, βολεύεστε πίσω από δικαστικές αποφάσεις που μετακυλίουν το ασφαλιστικό και μισθολογικό κόστος στους Δήμους. Και εσείς, αντί να τα κάνετε όλα αυτά, κοιτάτε πώς θα φημώσετε τη φωνή όλων όσων διεκδικούν. Αντί να μειώσετε δραστικά τέλη και φόρους, να αναβαθμίσετε υπηρεσίες κοινωνικών δομών, υποδομών, υπηρεσιών, της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, να δρομολογήσετε έργα την πλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής θωράκισης, που να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, που να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, την κατοικία και το περιβάλλον. Εσείς ετοιμάζετε να παραδώσετε έργα και υπηρεσίες δήμων και κάθε διευκόλυνση στους επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν business. Αυτές τις επιδιώξεις έχει και η υπουργική τροπολογία για τις ΔΕΙΑ που τους δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουν με τους λεγόμενους αναπτυξιακούς οργανισμούς, ανώνυμες εταιρείες, χοντρένοντας το επιχειρηματικό παιχνίδι με αιχμή το νερό, το κόστος, τα τιμολόγια που θα αποβεί σε βάρος των δημοτών αλλά και σε βάρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑ, ανατρέποντας εργασιακά δικαιώματα. Τρίτο ζήτημα για την καθιέρωση ημέρας θρακικού ελληνισμού στο άρθρο 51. Κάθε προσέγγιση ενός ιστορικού γεγονότος, καθώς και η μνήμη του, δεν μπορεί να είναι αποσπασμένες από τα γενεσιουργά τους αίτια. Έτσι και η τραγωδία των ελληνικών πληθυσμών της Θράκης δεν μπορεί να εμφανίζεται αποσπασμένα, δίχως να λαμβάνονται υπόψη τα εξής. Πρώτον, τη συγκρότηση έθνους κράτους από τις αστικές τάξεις της Βαλκανικής, που εκφράστηκε με δύο σκληρότατους απανητούς πολέμους, με σφαγές και βίαιες εκτοπίσεις αλλοεθνών ή αλλόθρησκων, αναγκαστικές αφομοιώσεις και πολλά άλλα. Να θυμίσουμε πως το αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων ήταν η προσφυγοποίηση πάνω από 100.000 Βούλγαροι, 100.000 Έλληνες, αλλά και 300.000 Μουσουλμάνοι από τις περιοχές που άλλαξαν χέρια. Δεύτερον, το πως αντιμετωπίστηκαν οι μειονότητες από όλα τα ανταγωνιζόμενα αστικά κράτη της εποχής εκείνης. Αντιμετωπίστηκαν άλλοτε ως ευκαιρία ή πρόσχημα για επέμβαση και άλλοτε ως εμπόδιο ή πιθανή πέμπτη φάλαγγα, με αποτέλεσμα την εκατέρωθεν στοχοποίησή τους. Τρία, την επιδίωξη της τουρκικής αστικής τάξης για πρωτοκαθεδρία στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και το ανελαίητο χτύπημα του ισχυρού τότε ελληνικού και αρμενικού κεφαλαίου. Ήταν σύγκρουση μεταξύ αστικών τάξεων που αναπόφευκτα επηρέασε και τα λαϊκά στρώματα. Τέταρτον, οι ανταγωνισμοί και επιδιώξεις των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του πρώτου παγκοσμίου υπεριαλιστικού πολέμου, που έθεσε και πάλι τις μειονότητες στο στόχαστρο. Πέμπτον, ότι στο πλαίσιο μοιράσματος και ξαναμοιράσματος της πολεμικής λίας και προκειμένου να κρατήσουν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι τα κέρδη τους στην Εγγύς Ανατολή με την αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών που πραγματοποιήθηκε στη Λοζάνη, θυσιάστηκαν μεταξύ άλλων και οι ελληνικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης, την οποία παρεπιπτόντως η ελληνική αστική τάξη παρέδωσε αμαχητή, για να μην ξεχνιόμαστε. Με άλλα λόγια, ανάδειξη της ιστορικής μνήμης για τα όσα συνέβησαν στη Θράκη, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή μας, την ίδια περίοδο δεν μπορεί να λογιστεί αν θέλουμε να μιλάμε επί της ουσίας
της ιστορίας, δίχως ανάδειξη και καταδίκη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που δεν λογαριάζει ζωές, λαούς ολόκληρους μπροστά στα συμφέροντα των αστών, ντόπιων ή ξένων, τότε όπως και σήμερα. Με αυτή την έννοια για εμάς η καταδίκη της βίαιης και συστηματικής εκδίωξης των ελληνικών πληθυσμών από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης που ξεκίνησε στις 6 Απρίλη του 1914 είναι υποκριτική αν δεν συνοδεύεται με τη συνολική καταδίκη των αιτιών των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων τότε και σήμερα. Υπάρχει όμως ένα ακόμα επιπρόσθετο ζήτημα για τον ορισμό της 6 Απρίλη ως ημέρας θρακιώτικου ελληνισμού. Στις 6 Απρίλη του 1941, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας εναντίον της χώρας μας, η οποία οδήγησε στην κατοχή με εκατοντάδες σφαγές και ολοκαυτώματα, στο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας από την πείνα και τις εκτελέσεις. Κατά συνέπεια, ο ορισμός της 6ης Απρίλη κινδυνεύει να επισκιάσει την επέτειο μιας ακόμα μεγαλύτερης θηριωδίας του υπεριαλισμού εναντίον του λαού μας. Τώρα, σχετικά με την εκλογική διαδικασία και την ψήφο των αποδήμων. Καταρχήν, το ΚΚΕ το έχει πει πολλές φορές και το έχει αποδείξει άλλωστε ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς τακτικισμούς, με κύριο γνώμονα τη διευκόλυνση των Ελλήνων που εργάζονται ή δουλεύουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα και πιθανόν ελπίδα επιστροφή σε αυτήν, να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους, θεωρώντας τον κόσμο αυτόν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού που αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Αυτό ήταν και το κριτήριο με βάση το οποίο το ΚΚΕ ψήφισε θετικά τον 46-48 του 19. Όμως, με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, εισάγεται μια απαράδεκτη ρύθμιση που κατά την άποψή μας, το είπαμε και στις επιτροπές, αλλά πού να εισακουστεί, πρέπει να αποσυρθεί. Αν δεν το κάνετε, σημαίνει ότι υπάρχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα αυτής της διάταξης. Με τον ισχύοντα νόμο ορίζεται ότι ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι τα κόμματα οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας. Τώρα το αλλάζεται και την ευθύνη εφοδιασμού με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων και με δικές τους δαπάνες, παρακαλώ, θα την έχουν τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές, ο οποίος μάλιστα εφοδιασμός πρέπει να γίνει μέσα στα ασφιχτικά πλαίσια των 10 ημερών. Το επιχείρημα περί ακεραιότητας που πρόταξε ο Υπουργός για να δικαιολογήσει τις διατάξεις αυτές είναι έολο, είναι αστείο, δικαιολογείται αδικαιολόγητα. Πρόκειται λοιπόν ευθέως για ρύθμιση σκοπιμότητας που δημιουργεί τεράστια ανισότητα ανάμεσα στα κόμματα. Ειδικότερα τα μικρότερα κόμματα είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν σε αυτό το καθήκον πρακτικά και οικονομικά. Ζητάμε να μην αλλάξει ισχύουσα διάταξη και τα έξοδα μεταφοράς των ψηφοδελτίων από την Ελλάδα στις ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού να καλύπτονται από το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Εσωτερικών, και αυτό να κατοχυρωθεί νομοθετικά τώρα και όχι όταν έρθει η ώρα, όπως μας είπατε στην Επιτροπή. Τρέχα γύρευε. Για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών. Η διάταξη του άρθρου 22. Με σαφή αναφορά στη λειτουργία των κομμάτων, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εσόδων και εξόδων που διακινούνται μέσω των υποχρεωτικών τραπεζικών λογαριασμών, παραπέμπει ευθέως σε έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων. Πρέπει λοιπόν να την αποσύρετε. Με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 23 προβλέπεται ότι μόνο για τα κόμματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση μπορούν να κάνουν πληρωμές προς τρίτους έως 20.000 ευρώ ετησίως για την κάλυψη δαπανών τους χωρίς χρήση των τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτουν. Με την παρούσα ρύθμιση αυτό το όριο διευρύνεται στα 40.000 ευρώ, διευκολύνοντας όμως μόνο τα κόμματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και θέτουν σε διαφορετική θέση τα κόμματα. Για κόμματα με λίγα έσοδα και έξοδα, αυτό το όριο μπορεί να καλύπτει μεγάλο μέρος των εξόδων τους. Ενώ, αντίθετα για κόμματα με σημαντικά έσοδα και έξοδα, αυτό το όριο είναι μηδαμινό. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, το όριο αυτό να προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εσόδων και αντίστοιχα εξόδων των κομμάτων, για παράδειγμα 5%.
Λέμε ένα παράδειγμα. Με το άρθρο 25 χαρακτηρίζεται ως μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης το έσοδο από την έκδοση κουπονιών από τα κόμματα. Και με βάση αυτό το σκεπτικό υποχρεώνεται τα κόμματα και όσους χρηματοδοτούν με 2 ευρώ, με 5 ευρώ, με 10 ευρώ να δίνουν πλήρη στοιχεία σε τράπεζες, στην Επιτροπή Ελέγχου με ονόματα, αριθμούς, ταυτότητα, αφημί. Σε λίγο θα ζητήσετε για το γενεολογικό δέντρο, αυτό που δίνει 2 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα μας δεν έχει δεχτεί και δεν εφαρμόζει την υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των εσόδων από ιδιωτική χρηματοδότηση και μάλιστα μέσω κουπονιών, ιδιαίτερα εκείνων με μικρή αξία. Δεν δεχόμαστε το φακέλωμα ανθρώπων, ούτε ποτέ θα τους αφήσουμε εκτεθειμένους στην εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία και αυθαιρεσία. Το ΚΚΕ είναι γνωστό ότι ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές. Με συνέπεια και διαφάνεια δημοσιεύει ισολογισμούς με όλα τα ποσά που αφορούν είτε κρατική χρηματοδότηση, είτε συνδρομές μελών, είτε οικονομικές εξορμήσεις, αποζημιώσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών, οι οποίες κατατίθενται εξ ολοκλήρου στο κομματικό ταμείο. Ο λαός τις γνωρίζει αυτές τις πηγές, αλλά στοιχεία μελών και φίλων του ΚΚΕ δεν πρόκειται ποτέ να δώσουν. Με τις διατάξεις των άρθρων 30 μειώνονται τα πρόστιμα σε βάρος των πολιτικών κομμάτων για ορισμένες παραβάσεις σε σχέση με τα έσοδα και έξοδα. Δεν τα εξαλείφει όμως. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με το κυνηγητό προστήμων που αφορά την προβολή κομμάτων μέσω αεροπανό και αφισών. Και υπό την έννοια αυτή διαφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου 32, πολύ περισσότερο που αυξάνει το σχετικό πρόστιμο για τα πολύ μικρά κόμματα που δεν έχουν την παραμικρή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 63 για την υπαίθρια διαφήμιση, όπου με πονηρό τρόπο σχετίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 32 που σας είπα προηγουμένως, όπου με πονηρό τρόπο εντάσσει τα πάντα, ακόμα και την πολιτική προπαγάνδα με αφίσες, με πανό και ούτω καθεξής, αποφεύγοντας σκόπιμα να διευκρινίσει ότι αυτή αφορά μόνο την υπαίθρια εμπορική διαφήμιση. Αντί λοιπόν ο κύριος Βορύδης, η κυβέρνηση να μας εγκαλεί ότι τάχα μου ρυπαίνουμε το περιβάλλον, πολύ όψιμο το ενδιαφέρον του, τσουβαλιάζοντας όλους και όλα, λες και όλοι μας, το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα αστικής εξουσίας από τη μια και το ΚΚΕ από την άλλη, έχουν τα ίδια προνόμια. Χρηματοδότες, ότι έχουν την ίδια προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι έχουν δημοσιογράφους που τους λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είμαστε όλοι μια ωραία οικογένεια, κύριε Υπουργέ. Το ΚΚΕ αξιοποιεί και θα αξιοποιεί πολιτική προβολή ως μορφή προπαγάνδας και δράσης με πανό και αφίσες και όχι μόνο για να φτάσει στο λαό, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Πάντως δεν πρόκειται το ΚΚΕ να γίνει το καλό παιδί του συστήματος. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια ήθελα να πω για τους ΦΟΔΣΑ κάποια πράγματα, θα πω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ.